Εδώ έχουμε μια χαμηλή υψηλό σκηνοπιάστρα και προσπαθούμε να κάνουμε μια βλακιά στο πίσω μέρος της σκηνοπιάστρας ώστε να φωλιάζει πιο ανατομικά το σκηνάκι μέσα, με αποτέλεσμα και να είναι η όπλησή μας πιο εύκολη, να μην μας φεύγουν το σκηνί εύκολα μέσα στο νερό, να μην χαλαρώνει, να σφίγει πιο εφαρμοστά, ας το πούμε. Τώρα θα κάνουμε εδώ πέρα ένα σημαδάκι για να μπορέσουμε να δούμε πού ακριβώς χρειάζεται αυτό το αυλακάκι που θα κάνουμε, και μετά θα σας δείξω πώς ακριβώς γίνεται το αυλάκι. Πιστεύω δεν χρειάζεται πολύ μεγάλο βάθος, γιατί μετά θα μας αναδύσει η λαβή μας. Άρα πρέπει να κάνουμε ένα ρηχό όσο πρέπει. Καθαρίζουμε και με ένα γυαλό χαρτολιδάκι τα γραζάκια. Το ίδιο κάνουμε και λίγο σε αυτό το σημείο εδώ από κάτω που αγκαλιάζει, μας αγκαλιάζει το σκηνάκι σε αυτό το σημείο, ώστε η φορά εδώ να μας έρχεται πιο γλυκά, πιο μαλακά.
Εδώ βλέπουμε ότι δεν φεύγουν τόσο εύκολα. Με τον οδηγό που κάναμε, πολύ πιο ωραίο αποτέλεσμα. Σιγά σιγά θα έρθει και θα αγκαλιάσει και πιο ωραία με τον καιρό. Πολύ ωραία. Και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε ένα μικρό διχαλάκι για να έχουμε ακόμα καλύτερη εφαρμογή. Γενικά φτιάχνουμε έναν οδηγό, να το πούμε έτσι, που να μπορεί και να φεύγουν εύκολα τα σκηνάκια μας και η πετονιά μας, αλλά και να οπλίζουμε εύκολα, αλλά και να μην έχουμε το πρόβλημα να μας φεύγει μέσα στο νερό τα σκηνάκια και να ασχολούμαστε με αυτά και όχι με το ψάρεμά μας. Επειδή το ρόλερ είναι λίγο ένα δύσκολο όπλο και ίσως και εγώ πρώτη φορά το έχω πιάσει στα χέρια μου, από την αλήθεια, προσπαθώ να βρω κάποιους τρόπους που να γίνεται εύχριστο όσο είναι δυνατόν. Να βάλουμε και ένα πυράκι εδώ πέρα και το βλέπουμε. Παίρνουμε ένα τσαλόσυρμα σχετικά λεπτό, να μην μας ενοχλεί και να μπορεί να καρφώνεται και εύκολα στο ψηλό μας, και το κάνουμε μία γωνία. Μετά πιάνουμε εδώ και το κάνουμε άλλη μία γωνία. Βλέπουμε, το κάνουμε ένα πι. Τα τσαλούσουμε, δεν το κόβουμε πενσάκι γιατί μας καταστρέφει τα ναλάκια μας. Με ένα παλιό κόφτη ή με ένα δισκάκι. Κόπηκε, φτιάξαμε ένα μικρό πι που τώρα θα το προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Και δεν ενοχλεί και κάνει και τη δουλειά μας. Αυτό εδώ κρατάει τα, έχουμε κάνει αυτόν τον οδηγό εδώ πέρα, πολύ ωραία, έχουμε κάνει αυτόν τον οδηγό και βλέπουμε ότι έχουμε κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Βέβαια αυτό όσο το χρησιμοποιείς τόσο θα πάρει σωστά τη φόρμα του, γιατί τώρα είναι καινούργια μπετονιά, με αποτέλεσμα είναι λίγο σκληρή, δεν έχει πάρει τη φόρμα της. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ πέρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, χωρίς να μας ενοχλεί καθόλου. Το βλέπουμε εδώ πέρα, δεν ενοχλεί.
Το βάζουμε εδώ, το βάζουμε εδώ και μετά το παίρνουμε τη στροφή. Μετά προχωράμε σε αυτό το σημείο. Να είδαμε τι εύκολο. Και έτσι είναι πολύ μαζεμένα όλα από ό,τι βλέπω και είμαστε έτοιμοι για να οπλίσουμε το ρόλερ. Και εδώ βλέπουμε ότι φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα. Εδώ βλέπουμε ότι για κάποιο λόγο, αν μας κουμπώσει μία μπετονίτσα, εδώ παράδειγμα, βλέπουμε ότι μας το κρατάει αυτό εδώ το σειρματάκι. Είναι μια δεύτερη ασφάλεια που μας το κρατάει. Εάν σε ξεκουμπώσει, με μια άνεση κάνουμε αυτό και το ξανακουμπώνουμε. Πολλές φορές έχουμε μπλεχτεί και έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια και εγώ και εσείς μέσα στη θάλασσα. Πόσο μάλλον ένα ρόλερ που είναι λίγο πολύπλοκο στο όπλισμα και γενικά θέλει ένα σωστό μάζεμα για να μπορείς να είσαι σίγουρος για τη βολή που θα ρίξεις. Θα ψαχτώ κατά καιρούς να δω τι μπορώ άλλη βελτίωση να κάνω. Το συγκεκριμένο όπλο είναι μια ιδιοκατασκευή του φίλου μας του Μάκη. Ευθύβολο όπλο. Το δοκίμασα και μπορώ να πω είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Λίγο τα ζυγίσματά του, βέβαια αυτό είναι ανάλογα το χέρι του κάθε ενός ανθρώπου. Πώς το θέλει, πώς τον βολεύει. Εγώ τα θέλω λίγο πιο βαρύ μπροστά. Στρίβει αρκετά καλά αριστερά-δεξιά. Το πάνω κάτω έχει λόγο επιφάνεια ζόρι, αλλά εντάξει, εννοείται ότι έχει πολύ ωραία πλευστότητα. Για το θέμα του πάνω κάτω, εγώ θα κάνω κάτι και κάποια άλλη βελτίωση που βολεύει εμένα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα στον καθένα αν θα κάτσει να το κάνει ή όχι. Σουπιές θα βάλουμε κάτι, αλατάκι, τίποτα, να το φτιάξουμε. Θα βάλω αλάτι στο αλεύρι.